Είμαστε συναδέλφες και συνάδελφοι μπροστά σε ένα ακόμα νομοσχέδιο που χειροτερεύει την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, συνολικότερα στο δημόσιο τομέα της υγείας, που μετατρέπει ακόμα παραπέρα τα νοσοκομεία σε ανώνυμες εταιρείες με βάση το κέρδος. Είμαστε εδώ και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό το κινησμό της κυβέρνησης που λέει, κύριοι, αν θέλετε πιο γρήγορη αποκατάσταση της υγείας σας, βάλτε πιο βαθιά το χέρι στις ήδη άδειες τσέπες σας. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να πληρώνουμε ακόμα περισσότερα, όχι μόνο για τον ιδιωτικό τομέα όπου μας στέλνει η υποβάθμιση και τα κενά του δημόσιου τομέα, αλλά και μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία να μας λένε πληρώστε. Την ίδια ώρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, που μας λένε δεν θα πάρουμε περισσότερους γιατρούς που είναι αναγκαίοι, δεν θα πάρουμε περισσότερο προσωπικό που είναι επίσης αναγκαίο, βάλτε εσείς πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώστε το προσωπικό που ήδη υποφέρει για να τα βγάλει πέρα μέσα στα νοσοκομεία, δώστε από το υστέρημά σας για να πάρετε προσωπικό, για να πάρετε προτεραιότητα έναντι των άλλων ασθενών. Είμαστε εδώ, συναδέλφες και συνάδελφοι, και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν μπορούμε να ανεχθούμε την ίδια ώρα, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση απευθύνεται στους συνταξιούχους της χώρας μας και μας λέει κοινικά ότι ούτε το μισό των απολειών από τον επίσημο πληθωρισμό δεν θα σας καλύψω, την ίδια ώρα να μας λέει αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο, ότι πρέπει να πληρώσουμε πολλά περισσότερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για να αποκαταστήσουμε την υγεία μας. Και θα απαντήσουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, με ακόμα πιο αποφασιστικούς, πιο ενωτικούς αγώνες το επόμενο διάστημα. Οι συνταξιούχοι, ήδη η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα συζητάει νέο πρόγραμμα κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρώθηκε το προηγούμενο που είχαμε και που ήταν σημαντικές οι κινητοποιήσεις μας και με αποτελέσματα. Γι' αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, καλούμε και από το βήμα αυτό όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας να καταδικάσουν αποφασιστικά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, τη συνολική της πολιτική απέναντι στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και πιο αποφασιστικά να βγούμε στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα το επόμενο διάστημα μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τα εγγόνια μας, με σταθμό της 9 Νοέμβρη. Γεια σας, συναδέλφες και συνάδελφοι, καλούς αγώνες. Μεταφέρω μία εκτίμηση από μία πανευρωπαϊκή ομοσπονδία των συνταξιούχων και ηλικιωμένων της ΦΕΡΠΑ, η οποία λέει χαρακτηριστικά: τρεις χώρες μεταξύ αυτών και της Ελλάδος βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε συνεχείς πορείες και διαδηλώσεις μέσα στην πατρίδα μας και στην Αθήνα.
Ζούμε ακόμα και βιώνουμε τις καταστάσεις των μνημονίων. Και οι σημερινές υποσχέσεις της κυβέρνησης μας αφήνουν ακάλυπτους και απεσιόδοξους εξαιτίας των μειώσεων των μισθών, συντάξεων και της ακρίβειας που βιώνουμε. Το σύστημα υγείας στη χώρα μας έχει δυστυχώς υποβαθμιστεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις γιατί ήταν ελλειμματικό από την αρχή της λειτουργίας του. Αδυνατή να παρέχει αξιοπρεπή υγειονομική, παιδίθεψη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Δυστυχώς τα δημόσια νοσοκομεία δεν ανταποκρίνονται σήμερα ικανοποιητικά στις ευπαθείς ομάδες των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται συνέχεια αυτή η τάξη και να αισθάνονται περιθωριοποιημένοι, μόνοι, τελείως εγκαταλειμμένοι από την πολιτεία. Πολλοί δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα βασικά φάρμακα να διατηρήσουν την υγεία τους. Για να συνεχίσουν οι επιτήτη να κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος του συνόλου στα ιδιωτικά νοσοκομεία που τεχνιέτος τραβούνε τον κόσμο ασύστολα. Κύριε Πρωθυπουργέ και Υπουργοί της Υγείας, σταθείτε με μεγάλη κατανόηση στα προβλήματα της υγείας των συνταξιούχων εργαζομένων και των οικογενειών τους. Μπορεί να είμαστε απόμαχοι της εργασίας, αλλά όχι και της ζωής. Ζητάμε όχι τη λύπη, αλλά το σεβασμό που μας ταιριάζει. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ανάγκωμα αντίστασης μπροστά στην κατάφορη αδικία, αδιαφορία και περιφρόνηση. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων περικοπών σε βάρος της υγείας όλων των συμπολιτών μας. Υγεία και καλή δικαίωση των αγώνων μας. Βρισκόμαστε για πολλωστή φορά στον δρόμο. Σήμερα για ένα ιδιαίτερο ζήτημα και πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά για το λαό μας. 3 χρόνια, συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτή η κυβέρνηση διαλύει με μέθοδο το σύστημα υγείας. Τώρα με το νομοσχέδιο που θέλουν, θέλουν να το ξεθεμελιώσουν κιόλας. Πρώτοι ύποπτοι για τη χρήση του είμαστε εμείς οι συνταξιούχοι. Και διαπιστώθηκε αυτό περίτρανα στην πανδημία που διανύσαμε και που συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Και δεν είναι ότι εμείς δεν πληρώσαμε για αυτό το σύστημα. Πολλά πληρώσαμε. Θυμάστε το 4% για να έχουμε, είπαν, καλύτερο σύστημα υγείας. Έγινε 6% στην κύρια σύνταξη και από 0,6% στο επικουρικό. Και δεν είναι, συναδέλφες και συνάδελφοι, μόνο αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε. Με τη συμμετοχή στα φάρμακα, με τη συμμετοχή στις εξετάσεις, περνάμε το 10%, φτάνουμε και το 15%. Και επειδή εμείς, είπα, είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, πέφτει και ο λαχνός να είμαστε οι πρώτοι στους δρόμους. Είμαστε και από καιρό η Συντονιστική Επιτροπή. Το ίδιο θα κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας και στις 9 Νοέμβρη. Ο αγώνας μας δεν τελειώνει. Συμμαχούμε, συμπαραστεκόμαστε στους συνάδελφους που γιατρούς, νοσηλευτές κλπ. Στην υγεία και θα είμαστε μαζί τους στους δρόμους μέχρι να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα γέλια από τα νοσοκομεία, δικαίωμά μας είναι η δωρεάν υγεία. Σήμερα η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ενώνει σήμερα τη φωνή της με τους συνταξιούχους ενάντια σε αυτό το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα, στο νέο νομοσχέδιο έγκλημα σε βάρος της υγείας του λαού, σε βάρος της υγείας των οικογενειών μας. Δεν ανεχόμαστε αυτή την εγκληματική πολιτική
που βαθαίνει την εμπορευματοποίηση της υγείας, που ορθώνει νέα εμπόδια στην κάλυψη των αναγκών μας, που κατεδαφίζει τις ολοένα και περισσότερο τις υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, που επιδεινώνει την δραματική κατάσταση που υπάρχει στην περίθαλψη, στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν δεχόμαστε να χρυσοπληρώνουμε τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας για τους γιατρούς, για τις εξετάσεις, για τις θεραπείες, για τις χειρουργικές επεμβάσεις, τη στιγμή που σήμερα το 2022 η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει σε όλους και σε όλες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αποκατάσταση, στην προαγωγή της υγείας του λαού. Απαιτούμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου έκτρωμα, που είναι στην κυριολεξία έκτρωμα, και απαιτούμε επίσης μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και στα κέντρα υγείας, και αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών, προκειμένου να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μπορούν να επιτελέσουν το πολύ σημαντικό έργο που έχουν. Δωρεάν υγεία για μας και τα παιδιά μας!